Οι εργαζόμενοι στη χρηματοοικονομική περιοχή της Μόσχας έχουν πια το νου τους στον ουρανό καθώς ανησυχούν. Για δεύτερη φορά μέσα σε 3 ημέρες, ένα ντρόουν που φέρεται να απογειώθηκε από την Ουκρανία χτύπησε τον ίδιο ουρανοξύστη, προκαλώντας πανικό στη γειτονιά. Δεν αναφέρθηκαν πάντως τραυματισμοί. Δεν ήταν αναμενόμενο να χτυπηθεί το ίδιο σημείο για δεύτερη φορά. Δεν το περιμέναμε καθόλου. Τώρα στην πραγματικότητα δεν θέλω να ξανάρθω για δουλειά. Ασφάλεια, δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό, γιατί εγώ ζω στον διπλανό ουρανοξύστη, τον πύργο Όκο. Βλέπουμε από το παράθυρο ασθενοφόρα, αστυνομία και όλα τα άλλα να έρχονται μέσα στη νύχτα. Είναι πολύ τρομακτικό. Γιατί ξυπνάμε τη νύχτα ακούγοντας εκρήξεις. Σύμφωνα με τη ρωσική κυβέρνηση, 2 ντρόουν καταρρίφθηκαν από τα αντιεροπορικά που βρίσκονται στην περιοχή της Μόσχας. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο αρχηγός στρατού επισκέφτηκε τα ρωσικά στρατεύματα στη Ζαπορίζια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού στρατού, ο Βαλέρη Γερασίμοφ έδωσε έμφαση στο γρήγορο εντοπισμό του εχθρού, τα προληπτικά χτυπήματα και τα αμυντικά προστατευτικά πυρά. Ο πόλεμος πάντως συνεχίζει να πλήττει τους αμάχους στην Ουκρανία. Ένας γιατρός σκοτώθηκε και μία νοσηλεύτρια είναι σε κρίσιμη κατάσταση μετά από χτύπημα του ρωσικού πυροβολικού σε κέντρο υγείας στη Χερσόνα. Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν ουκρανικές θέσεις την ώρα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η ουκρανική αντεπίθεση. Παράλληλα, στο Χάρκοβο, αρκετά πιο βόρεια, ένα σχολείο έγινε στόχος για τα ιρανικά ντρόουν που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι.